Καλησπέρα και από μένα. Στην Ανατολική Αττική των data center και των μεγάλων επενδύσεων, τα λαϊκά νοικοκυριά πλέον έχουν μεγάλη πείρα και απολαμβάνουν όλη αυτή την ανάπτυξη και ποιοι την πληρώνουν. Χιλιάδες αποκλεισμένοι στην Αττική Οδό, στις κεντρικές λεωφόρους της Μαραθώνος, της Μεσογείου και της Λαυρίου. Χιλιάδες αποκλεισμένοι για μέρες μέσα στα σπίτια τους σε πολλές περιοχές των Μεσογείων και της Λαυριωτικής, με αρκετούς από αυτούς χωρίς ρεύμα για μέρες. Χιλιάδες εργαζόμενοι που εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο που έκλεισε, αλλά και σε μικρότερους εργασιακούς χώρους, ακόμα και στο εκπτωτικό χωριό. Όλα αυτά είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας πολιτικής, της οποίας το σερί δεν έσπασε κανείς από τους προηγούμενους και με τη σειρά σας συνεχίζετε και εσείς. Ποια είναι αυτή, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, γιατί υπόθηκαν πολλά και από τους συναδέλφους που μίλησαν, η υποστελέχωση έως και το ξύλωμα σημαντικών υπηρεσιών και η παράδοσή τους σε εργολάβους. Τα λέγαμε και πριν λίγο καιρό στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και έχετε και μια ξεχωριστή ευθύνη, διπλή ευθύνη, γιατί βγάλατε στα κάγκελα αυτούς που προηγήθηκαν από εσάς και ήταν στην ίδια κατεύθυνση. Ο λαός λοιπόν αυτές τις μέρες κατάλαβε ότι δεν μπορεί να αφήσει τίποτα στα χέρια σας, ούτε τις τύχες των παιδιών που τα έχετε κάνει κλωτσοσκούφι στα ίδια τους στα σχολεία, ούτε την υγειονομική κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων που χρόνια αγωνίζονται για δημιουργία δημόσιου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, ούτε την κατάσταση με την ακρίβεια και βέβαια δεν μπορούν να αφήσουν στα χέρια σας την προστασία των οικοκυριών από τις βροχές, τις φωτιές, τα χιόνια κτλ. Για κανένα από τα παραπάνω δεν παίρνετε καμία ευθύνη και αυτό το κάνουν όλες οι διοικήσεις που έχουν βαθιά επίγνωση του ενιαίου χαρακτήρα που έχει η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν. Από την κορφή ως τα νύχια είναι γέννημα του δικού σας πολιτικού συστήματος. Για ποιο όμως παίρνετε την ευθύνη 100% για την υλοποίηση της λογικής του κόστους ωφέλους που κόβει από τις λαϊκές ανάγκες και γεμίζει τα ταμεία των μεγάλων ομίλων, των εργολάβων κτλ. Αυτή η ροή του χρήματος είναι παντός καιρού, δεν θάβεται στα χιόνια. Τα λεφτά λοιπόν έφτασαν στις τσέπες των εργολάβων χωρίς να συμβεί το ίδιο για τα μηχανήματά τους που περιμένουν σε ετοιμότητα για να μπουν φόντο σε δηλώσεις όποτε χρειαστεί. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε όμως ότι το βράδυ εκείνο της Δευτέρας, μέσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, εκεί που δεν έφτασαν τα εκχιονιστικά σας μηχανήματα, πεζοί έφτασαν στον κόσμο που ήταν αποκλεισμένος, οι δυνάμεις των οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, με όσα αφόδια μπορούσαν να μεταφέρουν για να τους βοηθήσουν. Γιατί την έμπρακτη αλληλεγγύη που εκφράστηκε σε όλες τις πρόσφατες καταστροφές και συμπυκνώνεται στο σύνθημα «Ο λαός μονάχα μπορεί να σώσει το λαό», δεν μπορεί να τη σταματήσει καμία κακοκαιρία. Και εκεί συναντήσαμε, να ξέρετε, εργαζόμενους, για να δείτε και το μέγεθος των αντιφάσεων του συστήματος που υπηρετείτε, που πριν λίγες ώρες κατασκευάζανε επεξεργαστές για διαστημικούς πυράβλους και λίγη ώρα μετά εγκλωβιστήκανε, ετοιμαζόντουσαν να διανυκτερεύσουν στα μάτια τους στην Αττική Οδό. Τέλος, θέλω να κάνω και κλείνω με αυτό μια ξεχωριστή αναφορά στις τεράστιες καταστροφές που έχουν υποστεί οι μικρομεσαίοι αγρότες στην Ανατολική Αττική. Στο Μαραθώνα μιλάμε για ολική καταστροφή σε 200 στρέμματα θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και περίπου άλλα τόσες, σε άλλα τόσα στρέμματα καταστροφές σε υποδομές. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στο Κοροπή, στα Σπάτα, στην Παιανία και γενικώς παντού. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχτούν τώρα και για να ορθοποδήσουν, αλλά και για να μην προκύψει πρόβλημα με την τροφοδοσία των οικοκυριών της Αττικής με φρέσκα και πευτικά. Όλο το προηγούμενο διάστημα, η περιφέρεια μέσα από δεκάδες προγράμματα για τη στήριξη τάχα της αγροτικής παραγωγής έχει δαπανίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κύρια για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Τώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της από κοινού με το κράτος απέναντι σε αυτούς τους βιοπαλωστές, γιατί με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, από ό,τι φαίνεται, η συντηρητική πλειοψηφία τους μένει απροστάτευτη.